Κατεβαίνουμε σιγά σιγά το λόφο όπου βρίσκεται η Μονή Βλαχέρνας προς την παραλία του Βάλτου. Αυτά είναι τα όρη της Πάργας. Είναι το χωριό εδώ πέρα, είναι η Ανθούσα. Πάμε λίγο κοντά. Και πάνω εκεί είναι το κάστρο της Ανθούσας, όπου θα επιχειρήσουμε να πάμε αργότερα. Κάτσε λίγο. Προσπαθήσουμε να το σταθεροποιήσουμε. Συνεχίζουμε την κατηφόρα. Και φτάσαμε και εμφανίστηκε η παραλία. Το κάστρο της Πάργας. Θα πάμε το απόγευμα. Λίγη προσοχή εδώ. Η Μονή της Παναγιάς. Θα τη δούμε από κοντά αργότερα. Και η θέα που έχει εδώ προς το νότο. Η Λευκάδα είναι κάπου εδώ, φαίνεται κάπου σαραιά. Και τα κάποιος εδώ πέρα βρέθηκε και κάνει μπάνιο. Να πάμε κοντά. Όχι, βράχος είναι. Άκυρο. Συνεχίζουμε την κατηφόρα.
Καθώς κατεβαίνουμε, ας μιλήσουμε λίγο για την παραλία του Βάλτου. Είναι η μεγαλύτερη παραλία της Πάργας. Οπ, κλείστρα. Με μήκος 3 χιλιόμετρα περίπου. Από εδώ θα φάνει καλύτερα. Βρίσκεται ακριβώς κάτω από το εντυπωσιακό βράχο που είναι χτισμένο το κάστρο της Πάργας στο πίσω μέρος της, όπως είδαμε και πριν. Καλύπτεται από άμμο και από βότσαλα. Είναι σχετικά ασφαλής, καθώς περιβάλλεται από τον όρμο του κάστρου της Πάργας και από τον όρμο της Παναγίας της Βλαχέρνας, όπου είμαστε αυτή τη στιγμή. Ενώ το μεγάλο μήκος ακτογραμμής επιτρέπει την φυσική ανανέωση του νερού χωρίς την ύπαρξη δυνατών ρευμάτων. Λειτουργούν εδώ πέρα ξενοδοχειακές μονάδες, πλήθος μονάδων νοικιαζόμενων δωματίων, γραφικές ταβέρνες, μίνι μάρκετ, καφέ, μπαρ, ενώ ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει πλήθος από θαλάσσια σπορ. Κάνουμε μία παύση για να κατεβούμε λίγο πιο κάτω. Ξέχασα να πω ότι η παραλία του Βάλτου έχει και ένα μικρό λιμανάκι με ψαρόβαρκες. Ορίστε το λιμανάκι, το κάστρο της Πάργας. Τα σπίτια στη βόρεια πλευρά της Πάργας, παραλία του Βάλτου. Κάπου εδώ σε αυτές τις ομπρέλες και ξαπλώστρες ξάπλωσα και έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Χω χω χω. Ήρθαμε από την άλλη πλευρά της παραλίας του Βάλτου. Η μονή της Βλαχέρνας ήταν εδώ, βρίσκεται εκεί πάνω, φαίνεται το καμπαναριό. Αυτό το εκκλησάκι είναι του Αγίου Σπυρίδωνος. Πάμε πιο κοντά. Το λιμανάκι. Φαίνεται κάτω άκρη των αντίπαξων. Και εδώ πάνω είναι το κάστρο της Πάργας, όπου και θα πάμε τώρα. Για τελευταία λήψη της παραλίας Βάλτου. Και ανεβαίνουμε.
Πολύ ανηφόρα σήμερα. Το κάστρο της Ανθούσας και η Ανθούσα. Μάλλον δεν θα πάμε σήμερα εκεί, κάποια άλλη φορά. Επόμενος σταθμός στην ξενάγησή μας είναι το εκκλησάκι της Αγίας Ελένης, το οποίο βρίσκεται πάνω στο λόφο στα νότια της Πάργας. Τώρα ανεβαίνουμε από την παραλία του Λίχνου. Απέναντί μας είναι το χωριό της Αγίας Κυριακής. Και πάμε να δούμε τι θέα έχει από εδώ πέρα. Η Λευκάδα απέναντι. Συνεχίζουμε την ανηφόρα μέχρι να βρούμε τη μονή, το κλεισάκι. Συνεχίζοντας τη διαδρομή προς το κλεισάκι της Αγίας Ελένης,
Βρίσκομαι ένα άλλο σημείο με θέα. Ένα κλεισάκι εδώ πέρα στο βράχο. Λευκάδα απέναντι και δίπλα το Λοκαρνανία. Προς τα πάνω υπαξή και αντίπαξη. Zoom. Δεν μπορώ να κάνω zoom. Και συνεχίζουμε κάθε φορά και την ανηφόρα. Φτάσαμε στο κλεισάκι της Αγίας Ελένης. Και βλέπουμε τη θέα που έχει από εδώ. Κάποιοι ξένοι μαζί μου.
Κέρκυρα, δυστυχώς δεν φαίνεται. Υπάρχει από κοντά, zoom.
η αμφούσα. Το κάστρο. Κατεβαίνουμε προς Πάργα τώρα. Πλησιάζουμε, κάνα τέταρτο ακόμα υπολογίζω μέχρι να φτάσουμε στην Πάργα. Έρχεται ένα πλοίο. Κάπου εδώ είναι το φεγγάρι, αν μπορώ να το δω. Καλά. Και συνεχίζουμε την κατηφόρα.
Thank you.
Φτάσαμε Πάργα. Πλησιάσαμε στο τέλος του ταξιδιού. Καλώς ήρθατε στη Πάργα. Η ξενάγηση ξεκινάει λίγο ανάποδα. Δεν ξεκινάει από την πόλη της Πάργας, αλλά ξεκινάει από τη Μονή Βλαχένας. Αρχικά, η θέα που υπάρχει από τη Μονή. Όπως βλέπετε, απέναντι είναι η Παξή και πιο δίπλα η Αντίπαξη. Λίγο πιο κάτω, προς τα νότια, δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά είναι, άμα κάνουμε zoom, η Λευκάδα και η Πρέβεζα. Για κάνουμε zoom στους Παξούς και στους Αντίπαξους. Αρχικά η Αντίπαξη
και πάμε πιο δίπλα. Υπαξί. Προχωράμε τώρα προς τη Μονή Βλαχέρνας. Αυτά εδώ είναι τα κάστρα που περιβάλλουν τη Μονή. Την εποχή της Τουρκοκρατίας. Ή μάλλον του Βυζαντίου. Να και η Μονή Βλαχέρνας. Η Μονή Βλαχέρνας είναι βυζαντινό μοναστήρι που χτίστηκε πριν από το 10ο αιώνα και βρίσκεται στην περιοχή του Βάλτου της Πάργας πάνω στο λόφο. Το καμπαναριό είναι του 18ου αιώνα, έχει ύψος 15 μέτρα και είναι επτανησιακού ρυθμού. Μάλλον εννοεί αυτό εδώ. Μάλλον εννοεί αυτό εδώ πέρα. Μέσα στη Μονή υπάρχει η εικόνα της Παναγίας Βλαχέρνας που φέρεται ότι ήρθε από την Καπαδοκία και γράφει πάνω στην εικόνα το έτος 986. Ας πάμε τώρα σιγά σιγά προς την παραλία του Βάλτου στο Επανιδίν. Οι δρόμοι της Πάργας λίγο κάτω από το κάστρο. Τώρα σε λίγο θα στρίψουμε για να μπούμε. Και η Πάργα. Με το λιμάνι. Thank you.
Το βάθος είναι η παραλία της πόλης. Το νησάκι. Πέρα εκεί υπάρχει άλλη μια εκκλησιούλα. Ο χάρτης της Πάργας, της πόλης και του Δήμου. Πάμε πρώτα στο Δήμο. Μπαίνουμε μέσα στο κάστρο της Πάργας. Η θέα της πόλης πάνω από το κάστρο, πάνω στο κάστρο. Το νησάκι της Παναγιάς, με τη μονή της Παναγιάς.
Για να δούμε τι σημαίες είναι αυτές. Η ελληνική, τώρα η άλλη. Δεν ξέρω. Γεμάτο κόσμος παραλία. Ας πούμε μερικά λόγια για το κάστρο. Χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν κάτι και τη Σπάργα. Να διατηρήσουν χειρωμένη την πόλη από τους επιδρομείς. Το 1452 καταλαμβάνει την οχυρωμένη θέση ο Χατζή Μπέης και τον καταλαμβάνουν το 1454 οι Παριώτες. Ο Χερετίν Μπαρμπαρόσα το 1537 κατεδαφίζει το Φρούριο και την πόλη. Πριν ακόμα το κάστρο ολοκληρωθεί εκ νέου με τη βοήθεια των Ενετών, κατεδεφίζεται ξανά από τους Τούρκους. Οι Ενετοί το 1792 ξαναχτίσουν για τρίτη και τελευταία φορά ένα τέλειο δυνατό φρούριο που μένει απόρριτο μέχρι το 1919 παρά τις επιθέσεις κυρίως του Αλή Πασά των Ιωνίων που ψηλά από το κάστρο της Αγίας ανθούσαν στον Σπουλιορκή. Οι Ενετοί δημιούργησαν αντιότητα σχεδίου άμυνας που μαζί με τη φυσική οχύρωση του καθιστούν φρούριο ανίκητο. Έξω από το κάστρο, 8 πύργοι με στις διάφορες θέσεις πλήρωναν την άμυνα. Μέσα στο στενό χωριό της Ακρόπολης ήταν στιβαγμένα 400 σπίτια με τρόπο που να καταλαμβάνουν μικρό χώρο απεριόφλητα από τη θάλασσα. Στο κάστρο αυτό, ελεύθεροι πλειορκημένοι παργινοί και σουλιώτες έδωσαν ηρωικές μάχες και κράτησαν την ελευθερία τους επί αιώνες. Να πάμε μία βόλτα. Πήγε 2 η ώρα. Θα μετήσουμε για φαγητό μετά. Η Λευκάδα και Πρέβεζα απέναντι. Υπαξή και η αντίπαξη.
Καμπό. Για να σταθεροποιήσω λίγο την κάμερα, μήπως άκυρο. Θα συνεχίσουμε.
Γκρέμος. Φτάσαμε στο τέλος του γύρου του κάστρου. Αρκετά για τώρα.